Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μας βιντεάκι. Στη συνέχεια του προηγούμενου αποφάσισα να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Λοιπόν, για αρχή, πέραν από τα social media, Elisabeth Nailis Athens, θα υπάρχει και ένα blog, το Nailis to Love, το οποίο θα μπορείτε να βρίσκετε πολύ πολύ περισσότερες πληροφορίες. Όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο μου βίντεο, χρησιμοποιώ ακριλικό της Agathe, είναι αυτό εδώ. Είναι από την κυρία Άννα Αλμπανίδου, θα σας αφήσω και link με το e-shop για να μπορείτε να το βρείτε. Είναι εξαιρετικό, το έχω δοκιμάσει πριν ένα μήνα, μηδέν αποκόλληση, πρώτον, δεύτερον διαμορφώνεται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Και ένα υλικό το οποίο εφάπτει σωστά στον ήχο, είναι ό,τι πρέπει, ίσως για νυχάκια με ονειχοφαγία, που είναι και το πιο δύσκολο crash test. Θα μιλήσω και λίγο για την πούδρα, είναι αυτή εδώ. Έχει απίστευτη υφή, ακόμη και μετά το χτίσιμο είναι πουδρέ. Δεν είναι άγρια η επιφάνεια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πάρει τα 30 γραμμάρια. Έχω πάρει επίσης και το υγρό, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ένα υγρό το οποίο δεν σου κάθεται στο λαιμό η μυρωδιά. Είναι αρκετά ήπια, θα μπορούσα να πω. Δεν έχει πειραχτεί με κάτι άλλο σαν άρωμα μέσα. Απλώς είναι πιο ήπια η μυρωδιά του Linguid. Ωραία. Επίσης, τι άλλο θα χρειαστούμε. Χρειαστούμε τη τσιμπίδα μας. Μια πάρα πολύ καλή και οικονομική τσιμπίδα είναι αυτή εδώ πέρα. Και αυτή θα τη βρείτε στην κυρία Άννα Αλμπανίδου. Γενικώς θα μπείτε στο e-shop, έχει πολλά. Και επειδή πολλές κοπέλες με ρωτήσατε ποιο πινέλο είναι του Nail Art, είναι αυτό εδώ, της Agathe. Είναι και αυτό, εξαιρετική τρίχα, δεν ανοίγει, λεπτή, μας βοηθάει για να μπορούμε να κάνουμε Nail Art. Ίσως να σας τη δείξω και μετά στην πράξη. Όπως επίσης, για όσες κοπέλες θέλουν να κάνουν πρακτική στο Nail Art, που ήδη έχουν κάνει μαθήματα ή θέλουν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα, υπάρχει και αυτό εδώ, είναι πλαστικοποιημένο, είναι λες και είναι top coat από πάνω την ώρα που πάτε να πατήσετε στα ήδη υπάρχοντα βήματα. Σας έχει ήδη κάποια αρχικά σχέδια, έχει κι άλλα, εγώ επέλεξα αυτό. Εσείς θα διαλέξετε την αυτό το οποίο σας αρέσει πιο πολύ και αυτά επίσης από την κυρία Άννα Αλμπανίδου. Και ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Αυτό εδώ είναι το υγρό, έτσι είναι το μπουκαλάκι, γιατί πολλές φορές μπορεί να ρίξουμε πολύ παραπάνω, με αποτέλεσμα να μπορούμε να το ρίξουμε πίσω, να μην το χάσουμε, εάν και εφόσον δεν έχουμε βάλει το πινέλο μας μέσα, έτσι, όχι εφόσον έχουμε βάλει το πινέλο μας μέσα, να είναι καθαρό ατόφιο. Κλείνει ένα πινέλο δεκάρι. Στην παρούσα φάση ήθελα να σας πω ότι πάνω στο πινέλο μου έπεσε ακριλικό ασετόν και κάπως έπρεπε να το μορφύνω. Και πέταξα ό,τι γκλιτεράκια, σκόνες είχα, μπορεί να του βάλω και κάποιο nail art στην πορεία. Λοιπόν, θα σας δείξω για άλλη μια φορά. Καταρχήν θα δείξουμε baby boomer σε ονειχοφαγία. Θα σας δείξω άλλη μια φορά το κτίσιμο. Εδώ. Λοιπόν, μισό να οργανωθούμε. Θα ξαναδείξουμε για άλλη μια φορά, όπως σας είπα, το κτίσιμο σε ονειχοφαγία και μετά θα δείξουμε baby boomer σε ονειχοφαγία. Το βλέπετε ότι δεν τρέχει. Το διαμορφώνουμε εμείς όπως θέλουμε. Εγώ θα σας συστήσω σε τόσο μικρά νυχάκια για να μπορείτε ίσως να το ελέγχετε και καλύτερα, να προτιμάτε οχτάρι πινέλο, όχι δεκάρι, το συγκεκριμένο είναι δεκάρι. Ένα οχτάρι θα σας βοηθήσει πολύ πολύ περισσότερο, γιατί τα προηγούμενα δύο τα έκανα με οχτάρι πινέλο και μου βγήκανε πολύ πολύ πιο εύκολα.
επειδή είναι και μικρή η πλάκα του νυχιού, ένα οκτάρι πινέλο θα σας βοηθήσει ακόμη καλύτερα για τη διαμόρφωσή του. Και αν το φέρετε εσείς εκεί όπου επιθυμείτε. Πολύ ωραία, αυτό ήτανε και θα σας πάω δίπλα τώρα για να μπορέσω, όχι, εδώ είσαι, εδώ, για να μπορέσω να σας δείξω το κτίσιμο με τη φόρμα και το baby boomer. Να πω ότι έχω κάνει ήδη την προετοιμασία μου στον ήχη το άλλο, έτσι, απλώς εδώ σας το ξαναέδειξα άλλη μία φορά. Τέλεια. Εφόσον έχουμε κάνει την επέκτασή μας, για να μην περιμένουμε να παγώσει το άλλο, θα πάμε με το σπασμένο λευκό, όπως σας έχω πει, στο ελεύθερο άκρο. Διαμορφώνουμε το ελεύθερο άκρο. Σαν να κάνουμε νοερά γαλλικό. Και θα πάμε, κράτα την κάμερα εδώ, τέλεια, φέρω το χέρι εδώ, θέλω να φαίνεται όσο γίνεται στην κάμερα. Να σβήσουμε προς τα πάνω λίγο. Γύρνω το όμως. Το πάτε εσείς όσο επάνω επιθυμείτε. Σταδιακά σβήνετε. Όχι ομοιόμορφα, ανομοιόμορφα, γιατί αυτή είναι και η τεχνική του baby boomer. Και για να δέσει άρτια, διότι είχαμε ήδη καμουφλάζ από κάτω, θα πάρουμε ξανά μία μπαλίτσα καμουφλάζ
και θα τη σβήσουμε. Κάτι έπεσε μέσα στο πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Είναι δύο επιλογές. Ή το αφήνετε έτσι ή θα συνεχίσετε εφόσον έχετε φέρει, το έχετε φέρει στο επιθυμητό στάδιο όσον αφορά την απόχρωση του baby boomer. Θα συνεχίσετε στην πορεία με clear για να μπορέσετε να δώσετε την άπεξη της καμπύλης σας έτσι όπως χτίζει η κάθε μία ο καθένας. Θεωρώ ότι έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο βλέπω για ένα νύχι το οποίο κάποτε ήταν ανύπαρκτο, δεν υπήρχε. Θα το αφήσουμε να παγώσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να το τσιμπήσουμε. Λοιπόν, εδώ θα σας δείξω με πάστα πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να κάνετε σχεδιάκια. Με το συγκεκριμένο πινέλο. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο νου μου, ό,τι μου βγει ως συνήθως. Βλέπετε πόσο μικρές και λεπτές γραμμές μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά εδώ, κάναμε και το nail art μας, κάναμε και το baby boomer μας, ok, για εδώ, όχι, θέλει λίγο ακόμα, αυτά, ευελπιστώ να σας βοήθησα, όπως σας είπα, η εταιρεία είναι η Agate, ακριλικές σκόνες, ακριλικές πούδρες, μια εξαιρετική εταιρεία, κάνει πολύ ωραία συγκόλληση, πλάθεται πάρα πολύ εύκολα. Βλέπετε πόσο γρήγορα και εύκολα διαμορφώσαμε και ένα νύχι το οποίο ήταν με ονειχοφαγία. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας το τι θέλετε να κάνετε και πώς θέλετε να το χειριστείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να μου αφήνετε τα σχόλιά σας για οτιδήποτε σας αρέσει και θα σας αφήσω και link από κάτω με όλα τα προϊόντα όπως και, και με το blog. Έως το επόμενο βίντεο. Γεια σας!